το ωμέγα. Αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν πλέον οι επιχειρήσεις στην επικοινωνία. Ο κύριος Χριστιαν Χατζημινάς, ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, μαζί μας πάλι με τον ίδιο τρόπο. Κύριε Χατζημινά, ένα δικό σας μήνυμα προς τις επιχειρήσεις που είδανε τα μέτρα της κυβέρνησης, εξειδικεύονται, λογικά θα περιλάβει όλες τις επιχειρήσεις, αλλά ένα μήνυμα το οποίο θέλετε να στείλετε ως Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς οφείλουμε να πούμε ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι σαν Ένωση για τα αντανακλαστικά που επέδειξε η κυβέρνηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν από τους κυβερνώντες τέτοιου είδους αντανακλαστικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Αυτό που θα ήθελα και θα θέλαμε να πούμε όμως είναι ότι υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι της επιχειρηματικότητας που αφορά κυρίως την παραγωγή. Καλά για τους ανθρώπους που είναι στα γραφεία, μπορώ να σας αναφερθώ και να κάνω και ένα σχόλιο, ναι, σε αυτό. Ναι. Γιατί έχει και τα καλά του αυτό το πράγμα. Αλλά όσον αφορά τους υπόλοιπους, όσον αφορά τους άλλες εταιρείες που δεν έχουν πληγεί ακόμα από τον κορονοϊό, όπως παραδείγματος χάρη η παραγωγή. Η παραγωγή η οποία έχει αρχίσει και ξαναυπάρχει στην Ελλάδα σιγά σιγά, αυτή θα είναι το επόμενο πεδίο για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, διότι όπως καταλαβαίνετε η παραγωγή δεν μπορεί να γίνει από μακριά, γίνεται σε χώρους εργασίας, στα εργοστάσια. Ως αυτό και εμείς οι επιχειρηματίες που έχουμε παραγωγή τρέμουμε, αν μου επιτρέπει ο όρος, τρέμουμε μήπως συμβεί κάτι, διότι αν συμβεί κάτι στις επιχειρήσεις μας, στα εργοστάσια, τότε αυτό το πράγμα θα παραλύσει όλη την επιχείρηση και εκεί δεν μπορείς να το κάνεις από το γραφείο. Αυτό είναι το πρώτο και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι αυτό θα είναι το επόμενο. Παίρνετε όλα τα μέτρα. Ναι, εμείς προσωπικά σαν επιχείρηση τα έχουμε ήδη πάρει. Έχουμε κάνει 2 βάρτες για να αποσυμφορήσουμε την παρουσία πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο. Υποθέτω ότι αυτοί που έχουν παραγωγή κάνουν επιπλέον μέτρα υγιεινής, ναι, και παίρνονται όλα τα ανάλογα μέτρα. Αλλά όπως είπαμε, πάντα είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις καταστάσεις, αν και για την ώρα φαίνεται ότι δεν έχει ξεφύγει ο ιός, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Φαίνεται ότι ελπίζουμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο χωρίς να ασχοληθούμε και με το θέμα της παραγωγής. Το μήνυμά σας λοιπόν, για να κλείσουμε, το μήνυμά σας. Κοιτάξτε, το μήνυμα είναι το εξής, ότι από αυτές τις συνθήκες είναι καλό να τις εκμεταλλευτούμε. Π.χ. Αυτό που βλέπουμε σε πολλές επιχειρήσεις είναι ότι η εργασία από το σπίτι μπορεί να έχει μια αίσθηση και χαμηλότερης παραγωγικότητας, ανθρώπινο είναι αυτό, ναι, αλλά από την άλλη μεριά όμως βοηθάει στους ανθρώπους να κάνουν στα στελέχη, να κάνουν σύντομες επικοινωνίες μέσω Skype ή μέσω άλλων ναι, εκεί θα πάμε συστημάτων τώρα, ναι. Και αυτό πραγματικά, μάλιστα, βοηθάει πάρα πολύ. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα αναγκαστούμε λίγο πιο γρήγορα να εισάγουμε την ψηφιοποίηση με την τεχνητή νοημοσύνη για πολλές από αυτές τις διαδικασίες τις οποίες είχαμε ανάγκη την παρουσία. Σας ευχαριστώ, μάλιστα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Και όλα καταλήγουν